Βρε μάθε μπασκετάκι από τον Άρχοντα λέμε. Και που είσαι μαστορή. Βγάλε μου και αυτό το Φίλιππα το σφυρίγο. Να του κάνω ένα σωληνάριο, ένα μπράβο, σεμινάριο. Μπράβο, πώς το λένε, μπασκετική στα πάντα όλα. Εδώ είμαι Νικόλα. Για πες μου ποια είναι η γνώμη σου για τον Μπαρτζόκα. Κοίταξε, ο Μπαρτζόκας... Μπαρτζόκας. Μπράβο, ο Μπαρτζόκας είναι μυρωδιάς. Βάζει το σπανούλι να παίξει το πικνικ ρόλο με το Στούκα από το Σλούκα, μπράβο. Και αντί να βγει στη baseline, Klein, Mine, ο Περπέλογλου να περιβολήσει, που βγάζει εκείνο το ταγάρι, το Χάινς, που βλέπει το Στεφάνι και το στολίζει με λουλούδια γιατί νομίζει ότι είναι του Μάη. Δεν στα εξηγώ, ωραία, Φίλιππα. Εν πάση περίπτωση, Νίκο, πες μου και για τον Πεδουλάκη τη γνώμη σου. Πώς τον είδες? Άσε τώρα με το παντοφλάκι. Όχι, Πεδουλάκη. Μπράβο, Μάικο Πεδουλάκης, μπράβο. Ποιος Φασολάκης. Είναι εγκληματίας άνθρωπος. Έχει ένα σκοτσιανίτι τιτάνο τεράστιο που μπαίνει σε σούπερ μάρκετ και όταν βγαίνει το έχει κάνει μίνι μάρκετ. Και αντί να τον αμολύσει στο ζωγραφιστό να χαλάσει ο κόσμος, μου βάζει μέσα το κλασμέ. Όχι, ο Λάσμι. Μπράβο. Να παίξει μαντουμαδόρος πάνω στο Σερμαντίνα. Σερμαντίνη. Καλά, πες το και έτσι, είσαι μορφωμένος του Χάρβαρντ. MVP, ποιος ήταν κατά τη γνώμη σου, Νίκο? Ότι έκανε, λέει. Λέω MVP. Κοίταξε τώρα, το Βίξ είναι δυνατό άμα κάνει εντριβή και κόψει και δύο βεντούζες. Μετά έγινε σπερδίκη τον Ατάλο, ξέρω εγώ. Ωραία, θα λέω, μπράβο.